Η καλή γειτονία, η συμβίωση κρατών, λαών και τα λοιπά, ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα και πρέπει να γίνει. Και αυτό γίνεται με αμοιβαίες υποχωρήσεις. Πρέπει όμως να ξέρεις τι θα υποχωρήσεις και τι θα πάρεις. Αν δούμε τα τελευταία χρόνια ως χώρα, δεν παίρνουμε, δίνουμε. Και δίνουμε κυριαρχία, δίνουμε το σπίτι μας, δίνουμε τον κήπο μας, δικός μας είναι, και δίνουμε και το αίμα μας, καμιά φορά. Λοιπόν, κάπου αυτό πρέπει να σταματήσει, δηλαδή κρατάει αστείο πια. Σήμερα η Τουρκία αποδέχεται ότι όλα τα νησιά είναι ελληνικά και ότι παραβιάζει τη συνθήκη της Λοζάνης. Η συνθήκη της Λοζάνης δεν παραβιάζεται, αλλά εμέσως, λόγω διαχρονικής ανικανότητας από το 1975 μέχρι σήμερα, οδηγεί σε φυσιολογική εξέλιξη την Τουρκία να ζητάει αναθεώρηση της συνθήκης Λοζάνης. Όχι να τα μετατρέπουμε όλα σε θέματα κυριαρχίας και απειλών. Είμαστε χώρα, η μόνη χώρα στον πλανήτη που μιλάμε για εθνικά θέματα. Στη διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχει αυτή η έννοια, αυτός ο όρος. Υπάρχουν εθνικά συμφέροντα. Ζηλεύετε γι' αυτό? Λοιπόν, ε? Ζηλεύετε? Τι να ζηλεύω? Ξέρω εγώ. Εσάς που δεν είμαστε, σαν τους άλλους. Αλλά εγώ θα σας πω ένα πράγμα. Είχαμε τον υπερήφανο Παπανδρέου, ο οποίος έλεγε «Βυθίσατε το χώρο» και μόνο αυτό δεν έκανε. Και με αυτή τη λογική προχωράμε. Και πολύ σωστά. Λοιπόν, βυθίσατε το χώρο το οποίο έμεινε αβύθιστο. Και μετά από 30 χρόνια ήρθε το νέο Καραβάκι, ας πούμε. Δεν έχουμε κάποια διαφορά με την Τουρκία. Μακάρι να είχαμε, ώστε να μπορούμε να πάμε να το συζητήσουμε. Η Τουρκία απλά λέει στην Ελλάδα ότι εμείς δηλαδή, δεν υπάρχουμε. Ή δεν υπάρχουμε τουλάχιστον ως ένα κανονικό κράτος. Και το Αιγαίο είναι ολόκληρο κατά την Τουρκία μια υπεργρίζα ζώνη και θα κάτσουμε να συζητήσουμε, όπως πολύ σωστά ελέγχθηκε πριν, για το ποιο ακριβώς είναι, ποιο κομμάτι του σπιτιού μας θα δώσουμε. Εγώ το λέω πολύ πιο ομά, ποια κομμάτια της σάρκας μας θα κόψουμε για να δώσουμε στην Τουρκία. Η πολιτική της Ελλάδος, η πολιτική μας δηλαδή, η δημοκρατική κυβέρνηση κάθε φορά που ψηφίζουμε, έχει αποφασίσει το θέμα της συνεκμετάλλευσης. Το πρόβλημα, κατά την άποψή μου, είναι ότι η αντίπαλη πλευρά δεν ζητάει συνεκμετάλλευση, είναι συνδιαχείριση. Mm-hmm. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Οτιδήποτε υπάρχει θα το συνδιαχειριστούμε και μάλιστα με τους δικούς μου κανόνες. Και εκεί νομίζω ότι είναι η δυσκολία και το φοβικό σύνδρομο, τα τρία μίλια που λέμε. Δηλαδή πάμε να κάνουμε ένα άλλο φοβερό λάθος, γιατί δεν θέλω να το πω με διαφορετική γλώσσα. Σε πολλά νησιά του Αιγαίου, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, ότι μπορεί να δούμε τα έξι να γίνονται τρία. Η πρόκληση έχει ξεκινήσει από την πλευρά της Τουρκίας και δεν είναι θέμα Turkish Race αυτή τη στιγμή, είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο του περασμένου Νοεμβρίου. Και αυτή τη στιγμή γίνονται, εδώ και πάρα πολλούς μήνες, γίνεται κατάφορη παραβίαση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης ενός άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η Κύπρος, όπου η Τουρκία δεν έχει καν θαλάσσιο μέτωπο για να απειλήσει αυτό το κράτος. Θα μου πείτε, είχε θαλάσσιο μέτωπο με τη Λιβύη που πήγε και οριοθέτησε η υφαλοκρηπίδα και η αποκλειστική οικονομική ζώνη. Κατά το δοκούν θέλει να γράψει ένα διεθνές δίκαιο όπως τη συμφέρει. Αυτό όμως είναι πολύ πιο σημαντικό ακόμα και θα πρέπει να τεθεί πραγματικά επιτάπητος μεθαύριο. Και θα πρέπει να επιμείνει τόσο η Κυπριακή Δημοκρατία όσο και η Ελληνική. Και νομίζω ότι και κάποιες άλλες χώρες οι οποίες ήδη έχουν συμπαραταχθεί.